Ως το μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει ποτέ βιώσει ο ελληνικός πληθυσμός, χαρακτήρισε το δημογραφικό ο καθηγητής γεωπολιτικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Κωνσταντίνος Γρίβας στη διάρκεια ημερίδα στα Χανιά. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το δημογραφικό σε συνδυασμό με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει βιώσει ποτέ ο ελληνισμός, απειλεί ακόμη και με εξαφάνιση τον ελληνισμό σε βάθος μερικών δεκαετιών, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Αναπόφευκτη θεωρείται με βάση τις αναλύσεις η μείωση του ελληνικού πληθυσμού στο 2050 που ταυτόχρονα εμφανίζει ισχυρή γύρανση. Είναι ενδεικτικό ότι οι άνθρωποι άνω των 65 ετών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 650.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια κοινωνία με τεράστια προβλήματα. Πρόβλημα στην κοινωνική ασφάλιση, πρόβλημα στην οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι βιώσιμη και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και τις εξωτερικές της απειλές. Η Ελλάδα είναι σε ευθύνουσα πορεία, τονίζουν αναλυτές του δημογραφικού. Η φετινή χρονιά είναι η 15η συνεχούς μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Και είναι αποτέλεσμα μιας μακράς υπογεννητικότητας. Γεννάμε λιγότερο από 2 παιδιά ανά γυναίκα και αν αυτό δεν αντιστραφεί, έχουμε μπει πλέον για τα καλά σε μια διαδικασία συρρήκνωσης που υπάρχει ήδη εδώ και καιρό, αλλά και παράλληλης γύρανσης του ελληνικού πληθυσμού. Από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα διαπιστώνεται υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στο δημόσιο χώρο και έντονη αστικοποίηση, ενώ παράλληλα το προσδόκιμο ζωής επηρεάζεται σημαντικά από τις χαμηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας. Από το 1980 και μετά οι γεννήσεις μειώνονται συνεχώς. Γιατί μειώνονται? Γιατί τα ζευγάρια που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, του 2010, του 2020 κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά σε σχέση με τους γονείς τους. Και οι γονείς τους λιγότερα παιδιά σε σχέση με τους δικούς τους γονείς. Επομένως, έχουμε μια πτώση του μέσου αριθμού παιδιών που κάνουμε, το οποίο αποτυπώνεται και στις γεννήσεις οι οποίες καταραίουν. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα μεγάλη ιδέα, αλλά έναν σημαντικό ρόλο στο διεθνές σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει αλλά και να λειτουργήσει υπέρ της ανθρωπότητας. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό σύστημα μοιάζει να μην αντιλαμβάνεται τις πραγματικές διαστάσεις του δημογραφικού. Θα έπρεπε κανονικά να είναι το πρώτο θέμα στην πολιτική συζήτηση. Γίνανε εκλογές σχετικά πρόσφατα, ούτε καν συζητήθηκε το δημογραφικό. Και βλέπετε ότι ακόμα και ο σημερινός πρωθυπουργός, όχι μόνο ο σημερινός βεβαίως, το έχει ως ένα δευτερεύον θέμα. Δηλαδή θεωρεί ότι το καλύπτει με κάποια λίγα επιδοματικά μέτρα, τα οποία είναι καταφανώς ανεπαρκή. Συντονιστής στην ημερίδα με θέμα εθνικές προκλήσεις και προτάσεις αντιμετώπισης του δημογραφικού ήταν ο Γιώργος Αχίνης. Όπως έχει πει στο παρελθόν ο εξαιρετικός φίλος καθηγητής Κώστας Γρίβας, η ύπαρξη των λαών δεν είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και νεκροταφεία λαών ουκολίγα.